Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή υποδέχτηκε το απόγευμα της 5ης 20 Ιανουαρίου στο Επιμελητήριο ο Πρόεδρος Αθανάσιος Μαλιαράς μαζί με μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αξιοποίηση του επιχειρηματικού κέντρου Χρήστος Μέγκλας, για την παραχώρηση του οποίου στο Επιμελητήριο ο Υπουργός είχε συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο Πρόεδρο Χρήστο Μέγκλα. Ο Αθανάσιος Μαλιαράς παρουσίασε στον Υπουργό την αρχιτεκτονική μελέτη που εντάσσεται στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και τόνισε πως το έργο έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Καραμαλής, αφού εξήρε για ακόμη μία φορά το έργο που άφησε πίσω του ο Χρήστος Μέγκλας, τόνισε πως θα αναπτυχθούν όλες οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί το όραμά του που αφορούσε το επιχειρηματικό κέντρο. Σήμερα είναι μια μέρα λίγο συγκινητική, διότι είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο επιμελητήριο αφού έφυγε ο Χρήστος ο Μέγκλας, ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά υπήρξε, νομίζω, παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ερέους, θα έλεγα για όλους τους ερέους, διότι έβαζε πάντα στο επίκεντρο τις αναπτυξιακές προκλήσεις που είχε ο νομός. Επομένως, το πρώτο θέμα της συζήτησης το οποίο είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε ήταν το επιχειρηματικό πάρκο Χρήστος Μέγκλας. Ένα πάρκο το οποίο ήταν δικό του όραμα, ένα πάρκο το οποίο καταφέραμε, συμβάλλοντας όλοι σε αυτό, να έρθει στα χέρια και στην κατοχή του επιμελητηρίου. Όλοι γνωρίζετε πόσο δύσκολο ήταν αυτό, διότι ήταν ένα στρατόπεδο το οποίο άνοιγε στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε ήδη εγκρίνει αυτή τη στιγμή την ενεργειακή αναβάθμιση με ένα προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι μπροστά μας και το μεγάλο στοίχημα είναι να προχωρήσουμε γρήγορα, να εκμεταλλευτούμε αυτά τα κονδύλια τα οποία έχουμε βρει. Και εδώ βρισκόμασταν για να δούμε κατά πόσο και οι κτηριακές υποδομές, μια, αν θέλετε, εταιρεία που ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να βοηθήσει για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία γρήγορα. Συζητήσαμε όμως και για άλλα θέματα, πάγια αιτήματα που έχει ο επιχειρηματικός κόσμος του νομού για τα τεκτενόμενα, και εγώ αυτό το οποίο είπα στους καλούς φίλους είναι ότι πρέπει να είναι καταρχήν μονιασμένοι, πρέπει να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε το έργο του Χρήστου και πρέπει επιτέλους να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες έχει ο νομός Ερών και εκεί να εστιάσουμε. Αλλά η προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε πράξη το μεγάλο όραμα του Χρήστου Μέγκλα, να γίνει επιτέλους το επιχειρηματικό αυτό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο θα είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς του, ο κύριος Μαλιαράς τόνισε πως η παρουσία του Υπουργού στο Επιμελητήριο αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή και τον ενημέρωσε εκτενώς για ζητήματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο και την ανάπτυξη του νομού εν γέννη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου έθεσε στον Υπουργό και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως η αναγκαιότητα για ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη βιομηχανική περιοχή των Σερών, ώστε αυτή να αναβαθμιστεί. Υποδεχτήκαμε τον Υπουργό στο Επιμελητήριο Σερών. Ήταν η πρώτη συνάντηση που έγινε από Υπουργό και από Βουλευτή εδώ στον νομό, του νομού στο Επιμελητήριο. Αναπτύξαμε λίγο τα θέματα που αφορούν όλους τους επαγγελματίες. Αναλύσαμε στον Υπουργό τα προβλήματα και τις προτεραιότητες που έχουμε ως Επιμελητήριο. Είχαμε ξεκινήσει μια σειρά επαφών με όλα τα σωματεία. Έχουμε καταγράψει όλες τις όλα τα προβλήματα, όλες τις συνθήκες που επικρατούν στον νομό και στον επιχειρηματικό κόσμο. Καταθέσαμε όλες τις προτάσεις στον Υπουργό και φυσικά μεγάλο χρόνο έτσι του αναλύσαμε για το επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Μιλήσαμε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, για το πρόγραμμα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί. Είπαμε για τις μελέτες που έχουν ήδη ξεκινήσει, που έχουν δρομολογηθεί, για τα υπομέτρα που έχουν ολοκληρωθεί και ζητήσαμε κάποια βοήθεια για την ολοκλήρωση της μελέτης δημοπράτησης, έτσι ώστε να ξεκινήσει σύντομα και το οικοδομικό έργο, το οικοδομικό τμήμα του
προγράμματος. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο. Ανακοινώσεις για το πρόγραμμα θα υπάρξουν σύντομα. Έχουμε τώρα και μια συνάντηση με τους διευθυντές από την ΚΤΥΠ, από την Κτηματική Υπηρεσία, για το θέμα του στρατοπέδου. Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε επαφή συνέχεια με τον Υπουργό. Καθίσαμε, κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, πιστεύω, και βγήκαν πολλά θετικά συμπεράσματα.